ευχαριστώ πολύ από καρδιάς για τη συγκλονιστική παρουσία σας εδώ απόψε. Αλλά κυρίως της πρωτοφανούς και καθολικής ανεπάρκειας της σημερινής κυβέρνησης. Όμως μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες το 2017 μας επιτρέπει να αισθανθούμε ξανά την ελπίδα. Γι' αυτό λοιπόν κύριοι της αριστεράς σας λέμε πως αρκετά μας εξαπατήσατε, αρκετά μας καταστρέψατε, αρκετά σας πληρώσαμε. Ήρθε η ώρα να φύγετε χωρίς καμία αναβολή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμπλήρωσε ένα χρόνο στη θέση του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Ήδη στον χρόνο αυτό έχει επιτύχει την πλήρη οργανωτική ανασυγκρότηση του κόμματός μας, τον ισορροπολογισμό των οικονομικών, την ανανέωση και διεύρυνση του ενεργειακού δυναμικού μας και φέρνει στη Νέα Δημοκρατία πρώτη σε όλες τις προσκοπήσεις με σημαντική μη αναστρέψιμη διαφορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία μεγαλώνει και ανοίγει τις πόρτες της και σε στελέχη που δεν ήταν μαζί μας μέχρι χθες. Τους καλωσορίζουμε στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας. Έτοιμοι να δώσουμε από κοινού τον αγώνα για την άμεση πολιτική αλλαγή στη χώρα με σαφή ιδεολογία, σταθερό προσανατολισμό και ψηλό αίσθημα ευθύνης. Φίλες και φίλοι, είναι γεγονός ότι δεν μπορούμε εμείς ούτε να προκαλέσουμε ούτε να επιταχύνουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Όμως, τα ενδυνόμενα άτομα διέξοδα που δημιουργούνται από την αποτυχημένη πολιτική της σημερινής κυβέρνησης φέρνουν την ημέρα των εκλογών όλο ένα πιο κοντά. Ο αγώνας για την πολιτική αλλαγή που έρχεται δεν θα είναι εύκολος. Και στον αγώνα αυτό έχουμε μία επιλογή. Να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την δύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με τον Υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί με τιμήσατε με την πρόσκληση της παρατάξεώς σας να είμαι εδώ σε αυτό το χώρο μαζί σας και να ευλογήσω τη βασιλότητα και να ευχηθώ καλή επιτυχία στην πορεία της παρατάξεως. Δηλώνω όμως ότι θα είμαι παρόν σε οποιονδήποτε θελήσει να με τιμήσει με την πρόσκληση του να παραστώ την εκδήλωση. Εις το όνομα του Πατρός και του Ιερού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Σε αυτό το βήμα, αν και πιο πολύ για μένα αποτελεί τιμή η παρουσία μου εδώ, σε ένα βήμα που στο παρελθόν το έχουν τιμήσει πολύ μεγάλοι πολιτικοί και βουλευτές του τόπου μας. Βουλευτές οι οποίοι στήριξαν την παράταξή μας, δεν την πρόδωσαν ποτέ, βόηξαν την πατρίδα μας, βόηξαν την Αρκαδία μας και οφείλουμε να τους θυμόμαστε. Και μιλάμε για τον Βασίλη Ματζόρη, τον Αείμνηστο, τον Νίκο τον Καλτεζιώτη, τον πρώην υπουργό, τον Δημήτρη τον Κωστόπουλο, του οποίου μαθαίνω ότι και ο γιος σύντομα θα είναι υποψήφιος βουλευτής στη Δήμαρχή μας, και βέβαια μόλις τελευταία τον πρώην υπουργό και γραμματέα του κόμματός μας, τον Ανδρέα Λικουρέτσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι ευθύνες οι δικές μου είναι μεγάλες και θέλω να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου σαν νέος βουλευτής, σαν νέος πολιτικός για να τιμήσω την ψήφο τη δικιά σας, την ψήφο του αγκαρικού λαού αλλά και όλων όσους δεν με ψήφισαν, αλλά αυτή τη στιγμή τους εκπροσωπώ. Σας βλέπω και εξαιρετικά εμπλουτισμένους και με νέο δυναμικό. Με δυναμικό που μέχρι σήμερα δεν ερχόταν στις κομματικές μας οργανώσεις. Θα ήθελα αρχικά να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τον Βασίλη τον Κικίλια, στη φιλόξενη Τρίπολη. Ασφαλώς και δεν θα μακρηγορήσω, θα σας πω μόνο δύο κουβέντες από την καθημερινή επαφή μου με τους πολίτες εδώ, στην Αρκαδία, στα χωριά, στην Αθήνα, όπου χτυπάει η καρδιά
της χώρας, της παράταξης, αλλά βεβαίως και της Αρκαδίας μας. Ήμουν λοιπόν χθες, κύριε Υπουργέ, σε μια εκδήλωση ενός χωριού που λέγεται Μαγκούλιανα. Τα Μαγκούλιανα είναι ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, χτισμένο στο πιο ψηλό της σημείο, εκ Πάγλου Καλονής, το οποίο από παλιά θεωρούνταν ένα αριστερό χωριό. Όταν λοιπόν κατέφτασα εκεί στην εκδήλωσή τους και έτσι με προσμονή παρακολουθούσα τα τεκτενόμενα, κάποια στιγμή ένας από τους διοργανωτές είχε την καλοσύνη να με καλέσει στο βήμα να πω κι εγώ ένα χαιρετισμό, δύο λόγια, και σηκώθηκαν δύο άτομα, δύο πολίτες από τα Μαγκούλιανα, πολύ γνωστοί για τις αριστερές ιδεολογικές τους πεποιθήσεις, και απαιτούσαν να μην το κάνουν. Επέμεινα σε αυτό με ευγενικό τρόπο και το κέρδος όλη αυτή την ιστορία ήταν ότι όλο το υπόλοιπο χωριό σηκώθηκε όρθιο να χειροκροτήσει την παρουσία μου. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι πρέπει να είμαστε παρόντες. Και πρέπει να είμαστε παρόντες δίπλα στην κοινωνία, κάτω στην κοινωνία. Αυτό ακριβώς είναι και το βασικό νόημα του καθεμένου στην πολιτική. Θα τιμήσει ένα ταξιόλογα στελέχη της που άφησε τη σφραγίδα τους στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης της Αρκαδίας. Αναφέρομαι με όλο τον σεβασμό στον κύριο Δημήτρη Κωνσταντόπουλο. Μαζί μου αγωνιστήκαμε στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας για το Δήμο της Πέμπτης. Στα ψηφοδέλτια για το Δήμο Αρκαδίας, αλλά και στις χιλιάδες συμπολίτες και αρκάδες, οι οποίοι με την αγάπη τους, με τον αγώνα τους και με την ψήφο τους μας έδωσαν αυτές τις νίκες και στο Δήμο της Τρίπολης και στην Ομαρχία Αρκαδίας. Ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, σε πολύ δύσκολους χρόνους και φοβάμαι ότι έρχονται πολύ χειρότερες μέρες. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό πρόβλημα που το διώνει όλοι μας. Άλλος πολύ, άλλος λιγότερος, άλλος πεινάει λιγότερο, άλλος πεινάει περισσότερο. Όμως κάθε οικογένεια ελληνική έχει πρόβλημα. Όμως κινδυνεύουμε σαν έθνος. Κινδυνεύει η πίστη μας, κινδυνεύει η ιστορία μας, κινδυνεύουν οι αρχές μας, κινδυνεύουν τα είδη και τα θυμά μας. Η πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Είναι στην υπηρεσία του πολίτη και με αυτό θα ξεκινήσω. Αυτό πρώτα πω με όλο τον σεβασμό στον δάγιο πατέρα μας, στον σεβασμό, ότι σεβασμόλεται, εντάξει να δείτε, δείξω για πόλεμο η ειρήνη, αλλά σε αυτή τη ζωή δεν είναι όλοι. Και επειδή δεν είναι όλοι ίδιοι, ο καθένας κρίνεται και πάλι με όλο τον σεβασμό, με την περπατησιά του, με τον τρόπο τον οποίο σέβεται τους μεγαλυτέρους και δεν τους ξεχνάει, με τον τρόπο τον οποίο αγαπάει αυτή την πατρίδα και με τον τρόπο τον οποίο έχει επιλέξει να πορεύεται στη ζωή του. Προφανώς στη μάχη και στον πόλεμο λιγοψηθούν γρήγορα οι πολιτικοί και εξαφανίζονται. Υπάρχουν όμως και αυτοί που και στις εποχές της ειρήνης, της ιδιότητας, γιατί έχουμε έναν οικονομικό πόλεμο που ζούμε, δεν φοβήθηκαν να βγουν μπροστά στα κρίσιμα και στα δύσκολα, σε όποια παράταξη και να μείνουν. Δεν φοβήθηκαν να βάλουν τα αυτοίδια τους μπροστά, σε ό,τι και αν πιστεύουν, δεν φοβήθηκαν να περασπιστούν αυτά τα οποία πραγματικά πιστεύουν και τον τρόπο τον οποίο τους μεγάλωσαν οι γονείς τους, ακόμη αν αυτά ήταν μήνυμα φιλή. Και επειδή εμένα με πρίκησαν οι γονείς μου, όχι με σπίτια, παλάτια, περιουσίες ή εξουσία, αλλά με μόρφωσαν, εγώ ως πατέρα τους τιμώ γι' αυτό και δεν θα απαντήσω ποτέ να λέω αυτό το οποίο πιστεύω, είτε αρέσει είτε όχι. Πάω τώρα στο βασικό. Κυρίες και κύριοι, η πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Και έρχεται στο εξής. Ποιο είναι το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας? Το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας ήταν, είναι και θα είναι κατά τη γνώμη μου, να βλέπει τα παιδιά στην επόμενη γενιά να τα καταφέρουν καλύτερα από την προηγούμενη. Εδώ είναι την τρίτη γενιά.
Προσέξτε, όλοι έχετε παιδιά και έχετε γόνια. Και εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ πιο απλό και καθαρό και ειλικρινή τρόπο πέρα από τεχνοκρατικές εξηγήσεις, πέρα από οικονομικά κριτήρια, από αυτό είσαι δημόσιος λειτουργός για να προσπαθείς να κάνεις τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη. Για να μπορέσεις να κάνεις τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, όλων των ανθρώπων. Δεν χωρίζεται κανείς ούτε από τον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσε, ούτε από πόσα χρήματα είχε στην τσέπη ο πατέρας του, ούτε από ό,τι ψήφισε. Ούτε καν και από αν ψήφισε. Αν και τολμώ να πω ότι η δική μου παρόντιση στις νέες γενιές είναι ότι η πολιτική είναι μέσα σε λόγια και πρέπει να ψηφίζουν και να συμμετέχουν όλοι. Άρα αυτό είναι το όνειρο στις νέες ελληνικές οικογένειες. Και αυτό καλούμαστε να υπηρετήσουμε και αυτό χάθηκε με στην κρίση. Ενώ μετά το Μεσοπόλεμο, εσείς οι πιο μεγάλοι δράστες πιάσατε πολύ δύσκολα. Καταφέρατε και κάνατε κάτι καλύτερο για τα παιδιά σας. Και τα παιδιά σας ενδεχομένως κάτι καλύτερο για τα εγγόνια τους. Ξαφνικά η νέα γενιά, οι νέοι άνθρωποι, αυτοί που βγαίνουν τώρα στην πραγματική ζωή, πόσο μάλλον αυτά τα παιδιά αύριο, έχουν αντιμετωπίσει μια πολύ μεγάλη δυσκολία. Μια πολύ μεγάλη κρίση, γιατί αντί να ζουν με την κινητήρια, αντί να έχουν μια ελπίδα, ζουν υπό το φόβο και την απειλή μια κατάρρευση, μια χρεοκοπία, μια μελαγχολία, μια κατήφια. Αυτό συζητάτε κυρίες και καθεμένα και στη δουλειά σας. Αυτό συζητάτε κυρίες το πρωί γυρίζοντας από τη δουλειά και γύρω στα παιδιά σας, τα φροντιστήρια και τις παιδικές χαρές στα σχολεία. Αυτό συζητάμε όλοι μεταξύ μας και σε αυτό καλή την έννοια δηλαδή, να βρει λύση. Και με αυτό θα κρυφθεί αν έχει επιτύχει ή όχι. Για να δούμε λοιπόν τι ήταν αυτό το οποίο κυριάρχησε αυτά τα χρόνια της κρίσης. Ήταν το εύκολο. Ήταν αυτό το οποίο υποσχέθηκε κάποιος για να υπαρπάξει την ψήφο, ένα εύκολο αντάλλαγμα. Ξεκίνησα από λεφτά υπάρχουν, το πιστέψαμε. Μεταλλάχθηκε στην άλλη πλευρά του ίδιου νομίσματος. Μπορεί λεφτά να μην υπάρχουν, να τα σκίσουν να πληρώνουν σε μια μέρα με ένα άρθρο, με ένα νόμο και να ξαναπάρουν πίσω τις σχετικές εντάξεις. Και αυτό το πιστέψαμε. Και τώρα έχουμε καινούριο φρούτο τρίτο. Αν υπήρχε τρίτη όψη να το μήνω, θα ήταν αυτή. Ότι κάποιος κατέχει μυστική τεχνολογία από το Θεό Απόλλωνα που πούλησε στους Αμερικάνους, που πήρε 3-3 που τα βάζει κάρτα της Ανατολής και τα πληρώσει τα χρέη σας. Αυτές είναι οι τρεις πλευρές του ίδιου νομίσματος και της ίδιας ιστορίας. Εγώ ξέρω όμως ότι τα πράγματα που εσείς και εγώ κρατάμε βαθιά μας στην καρδιά μας και την ψυχή μας είναι αυτά για τα οποία έχουμε πονέσει, έχουμε παλέψει, έχουμε προσπαθήσει, έχουμε αγωνιστεί. Δηλαδή αυτά τα οποία έχουν στην προσωπική μας ζωή και στα επαγγελματικά μας, έχουμε κουραστεί πολύ, πάρα πολύ για να τα αποκτήσουμε.